σαν έγκλημα. Δεν ξεχνώ. Τέμπη, στείλε μου όταν φτάσεις. Τα κέρδη τους στις ζωές μας. Αυτά γράφτηκαν σήμερα στη σχολεία όλης της χώρας. Μήπως καταφέρουμε με αυτές τις λέξεις να περιγράψουμε τα συναισθήματά μας για το τραγικό δυστύχημα, αυτό το έγκλημα που συνέβη στα Τέμπη με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, ανάμεσά τους πολλά παιδιά και φοιτητές. Εκφράζουμε τα πιο βαθιά συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε να γίνουν γρήγορα καλά οι τραυματίες. Σε αυτό τρένο θα μπορούσε να ήταν ο καθένας μας και η καθεμία από εμάς, από τα αδέρφια μας στους φίλους μας. Μόνο οργή και θλίψεις ανώμασε για τους δεκάδες νεκρούς και τις οικογένειές τους. Ακόμα μια φορά φάνηκε με τον πιο τραγικό τρόπο πως οι ανθρώπινες ζωές, οι ζωές μας δεν μετράνε καθόλου προς τα κέρδη των εταιριών, τα κόστη που υπολογίζουν οι κυβερνήσεις και το κράτος. Διαβάζουμε τα λόγια των εργαζομένων του χώρου που εδώ και πολύ καιρό προειδοποιούσαν ότι πρέπει να γίνει κάτι για να μην υπάρξει ατύχημα. Αλλά όπως πάντα, οι κυβερνήσεις, το κράτος και οι εταιρείες δεν έδωσαν ούτε ευρώ για την ασφάλεια στις λειτουργίες και τις υποδομές των μετακινήσεων. Το χρωστάμε. Το χρωστάμε στα θύματα, στις οικογένειές τους, σε όλους εμάς. Αυτές τις μέρες να μην σοπάσουμε. Αντίθετα, να ακουστεί όσο πιο δυνατά γίνεται. Καμιά συγκάλυψη στο έγκλημα. Να δοθεί όλη η αναγκαία βοήθεια στους τραυματίες και στις οικογένειές τους. Να ενταχθούν οι προσπάθειες εντοπισμού και απεγκλωβισμού των αγνοωμένων. Συνεχίζουμε δυνατά!